πάμε στον κύριο Φρυδά. Πάμε δηλαδή ουσιαστικά να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο που είναι και υπεύθυνο στα ΚΕΠ. Μην τυχόν κολλήσουμε εμείς, γιατί η αντιπεριφέρεια και ο Δήμος τα κανόνισαν. Εμείς αν έχουμε όλα τώρα τα έγγραφα και αν χρειαστούμε βοήθεια από τα ΚΕΠ ή από τον ίδιο το Δήμο. Καλώς μεσημέρι, κύριε Φρυδά, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μωραϊτη. Μια χαρά, ευχαριστώ. Για πείτε μας τώρα και τα ΚΕΠ ανοιχτά. Και εμείς από την πλευρά του Δήμου είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, ναι, για τη διενέργεια των εκλογών. Οπότε θα ήθελα εγώ να ενημερώσω τους συμπολίτες μας πως τα ΚΕΠ, όπως και το δημοτολόγιο του Δήμου, ναι, θα είναι ανοιχτά το Σάββατο, 8 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ναι, και την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Τώρα, κύριε Φρυδά, ένα λεπτό. Τι μπορεί να ζητήσουμε εμείς εκείνη την ημέρα από τα ΚΕΠ? Δηλαδή αύριο Σάββατο ή μεθαύριο Κυριακή. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το ΚΕΠ? Ναι, τι δεν έχουμε? Μπορείτε να ζητήσετε κάποιος εκλογιάς το που ψηφίζει, ας πούμε, το που ψηφίζει, το να έχει κάνει κάποιο μπέρδεμα ή να μην έχει αποσαφηνίσει το εκλογικό κέντρο, γιατί είναι αλήθεια πως φέτος θα έχουμε πάλι αλλαγές στα εκλογικά κέντρα, λόγω του ότι κάποια σχολεία λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, οπότε μοιραία γίνονται κάποιες καραμπόλες με τα εκλογικά κέντρα, οπότε καλό θα είναι να τον ενημερωθούμε πριν πάμε στην κάλπη, και είναι πιθανό να μην είναι το εκλογικό κέντρο το οποίο να μην ταλαιπωρηθούμε ουσιαστικά, έτσι. Ναι, να κάνουμε έναν έλεγχο, μην ταλαιπωρηθούμε. Κάποια σχολεία είναι κλειστά, σωστά. Ακριβώς. Άλλο τι μπορεί να μας βοηθήσει? Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή μου είπατε και για δημοτολόγιο. Δηλαδή, εντάξει, το ΚΕΠ να μας βοηθήσει, άντε, ναι, και να μας πει που ψηφίζουμε ή τέλος πάντων με κάποιο άλλο έγγραφο. Το δημοτολόγιο τι, να αφανούμε? Και το δημοτολόγιο, εντάξει, την ίδια αρμοδιότητα ουσιαστικά θα έχει. Ναι. Απλά, ναι, κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να πάνε στον Δήμο έτσι για να δουν εκεί πέρα το να διευκρινίσουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε και τις δύο αυτές υπηρεσίες στη διάθεση των συμπολιτών μας. Επίσης, ναι, θέλω να πω πως το εκλογικό υλικό διανέμεται κανονικά από το πρωί, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 5ο γυμνάσιο, και πηγαίνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για να παραλάβουν το εκλογικό υλικό. Άρα η έδρα είναι το 5ο γυμνάσιο, λέτε, έτσι? Η έδρα, η βάση είναι το 5ο γυμνάσιο. Από εκεί θα πάνε να πάρουν το εκλογικό υλικό. Ναι. Ναι, καλό και αυτό. Ναι. Επίσης, έχει γίνει πρόβλεψη σε κάθε εκλογικό κέντρο το να υπάρχει στην είσοδό του ένας χώρος όπου θα μπορούν οι συμπολίτες μας με αναπηρία το να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς να χρειαστεί το να ανεβούν σκαλιά και αυτά. Οπότε υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Αυτά. Όλα καλά. Νομίζω πως όλα θα κλείσουν καλά. Ναι. Και γρήγορα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να μείνει έξω και να ψηφίσει, γιατί και η ζέστη θα είναι καλή. Επομένως, ας τα ζυγιάσουμε όλα. Σίγουρα η ζέστη είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Ναι. Εγώ να πω από τη μεριά μου ότι καλό είναι όποτε μας δίνεται ευκαιρία ως πολίτες τον εκφραζόμαστε. Είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να τον εκφράζουμε τη βούλησή μας μέσα από το δικαίωμα της ψήφου. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε και εμείς την ευθύνη μας και τη συμμετοχή μας στα... Να μην αποφασίζουν άλλοι για μας. Αντιδήμαρχε, δεν είναι περίεργο το ότι χρειάζεται να το αναφέρουμε συχνά πυκνά και να το υπενθυμίζουμε αυτό, ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε? Καταρχάς είναι υποχρέωσή μας, έτσι. Άσχετα αν δεν τιμωρούμαστε. Από την συνταγματική υποχρέωση, πράγματι. Ναι. Εγώ τώρα έχοντας στο μυαλό μου τη μεγάλη εποχή την οποία είχαμε και στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, που αφορά πραγματικά τον τόπο μας, αφορά τον δρόμο μπροστά από το σπίτι μας.
το ίδιο το σπίτι μας, που και εκεί υπήρχε μια αποχή πάνω από 50%. Πραγματικά τώρα είναι, από τη μία καταλαβαίνω, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω πολλούς συμπολίτες μας την απογοήτευση την οποία μπορούν το να έχουν από τους πολιτικούς άρχοντες, ας πούμε. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αφιερώσουμε 10 λεπτά για να πάμε στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος. Νομίζω ότι από όλες αυτές τις μέρες και από όλα τα μηνύματα που έχουμε δώσει, τουλάχιστον από τούτη εδώ την εκπομπή, το δικό σας είναι το πιο σημαντικό, διότι μας εξηγείτε ότι ναι, μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι, μπορεί να είμαστε χολωμένοι, θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι. Πάντως θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για μας. Ναι, με την αποχή δεν θα πετύχουμε κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα θα δώσουμε το δικαίωμα στους λύκους να αποφασίσουν για μας. Ζημιά μπορεί να κάνουμε, όντως. Γιατί είπαμε ότι έχουμε και 31 ψηφοδέλτια. Επομένως, έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θυμωμένοι ή θέλουμε να στηρίξουμε το χώρο που ανήκουμε, που μας εκπροσωπεί, που μας εκφράζει. Έχουμε πολλές επιλογές. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε η ζέστη να μην επηρεάσει τον κόσμο. Αν συμβεί κάτι, φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτή του είδους η ετοιμότητα. Δεν ξέρω, τα εκλογικά κέντρα έχουν μέσα air condition. Θα υπάρχει κάποια σχετική δροσιά σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει κλιματισμός. Και... ναι, για να μην υποφέρουν επίσης, και αυτοί οι οποίοι θα είναι εκεί. Φυσικά. Κύριε Φρυδά μου, ναι, παρακαλώ. Αυτά έχουν προβληθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν προβλεφθεί. Έχουν προβλεφθεί λοιπόν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ναι.